Λάζαρε, καλώς ήρθες. Μία μεταγραφή που έγινε γρήγορα. Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις για αυτή την αλλαγή στρατοπέδου μέσα στην ίδια πόλη? Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Κάνω το βήμα παραπάνω και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Μέσα σε ένα χρόνο, στην ουσία, έχεις κάνει ένα σχετικά μεγάλο δρομολόγιο και πάντα σε ομάδες που έχουν τη δική τους ιστορία. Παναθηναϊκός, Ηρακλής, ΠΑΟΚ. Τι περιμένεις να βρεις εδώ που δεν βρήκες στους προηγούμενους σταθμούς? ΠΑΟΚ, όπως σας είπα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Στόχος μου είναι να βελτιωθώ όσο πιο πολύ μπορώ και να ξεπεράσω τον εαυτό μου ώστε να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ να κατακτήσει τίτλους. Για τους φιλάθλους της ομάδας που δεν έχουν δει πολύ το Λάζαρο Λάμπρου, ας το συγχωρέσει που δεν έβλεπαν πολύ Ηρακλή φέτος. Πώς θα μπορούσες να τους παρουσιάσεις τον εαυτό σου, τι ποδοσφαιριστής είσαι και τι άνθρωπος είσαι? Θα το δείξω με πράξη στο γήπεδο αυτό. Έχεις όνειρα, έχεις φιλοδοξίες. Προφανώς, όπως όλα τα νέα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, το πιο κοντινό σου γενικά όνειρο στο ποδόσφαιρο ποιο θα ήταν? Συνήθως βάζω στόχους μικρούς και κοντινούς κάθε μέρα. Κάθε μέρα στόχος μου είναι να βελτιώνομαι, να καθιερωθώ στο ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά. Στον ΠΑΟΚ έφερε ως ατζέντης ένας παίκτης που πέρασε επίσης από εδώ, Λάμπρος ο Χούτος. Σου είπε κάτι εκείνος για την ομάδα? Μου έχει πει πάρα πολύ καλά λόγια για τον ΠΑΟΚ. Έχει έρθει από εδώ, έχει ζήσει, ξέρει πώς είναι και έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να έρθω εδώ. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ευχαριστώ με υγεία.